Γεια σας από το Unpack My Review. Και μετά την ολίγια από Unpack, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα θερμόμετρο. Έρχεται χειμώνας. Ο χειμώνας φέρνει κρύα, τα κρύα φέρνουν κρυολογήματα και τα κρυολογήματα πυρετούς. Και εδώ έχουμε ένα θερμόμετρο από τη Xiaomi. Αρκετά οικονομικό, έχει έρθει από το Gearbest. Link θα σας έχω στην περιγραφή. Ήθελα να πάρω ένα θερμόμετρο γιατί πραγματικά αυτό το οποίο είχαμε τον είχε ψηλό πάρει, οπότε αποφάσισα να φέρω αυτό εδώ. Λοιπόν, να το ανοίξουμε, έρχεται μέσα αυτό το κουτάκι. Εδώ από πίσω μας έχει το σήμα της Μίγια, πολλά κινέζικα και ένα QR reader. Νομίζω πως και εδώ θα έχουμε τα ίδια πράγματα επίσης. Φουλ στο κινέζικο. Επίσης. Φουλ στο κινέζικο. Επίσης. Ας τα βάλουμε στην άκρη. Και να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να δούμε και τι λέει εδώ από πίσω. Μας έχει την κουκουβάγια. Νομίζω το σήμα της κουκουβάγιας είναι κάτι σαν νιαούρισμα, ακούγεται, μιαο, μιαο, κάτι. Αν το βρω θα σας το έχω στην περιγραφή. Και από πίσω τα μόνα πράγματα μπορώ να διακρίνω εκτός από τα κινέζικα είναι λογικά ο τύπος, ο οποίος είναι ο MMCW201, και ότι παίρνει μια μπαταρία CR1220 DC 3V. Από εδώ ανοίγει για να αλλάξει την μπαταρία και ανοίγει η οθόνη του κλασικά όπως όλα. 37,1, 35. Και συνήθως όλα αυτά κάνουν περίπου ένα λεπτό για να πιάσουν τη θερμοκρασία του σώματος. Και να το χρονομετρήσουμε λιγάκι, να δούμε τι κάνει. Θα το βάλω. Ναι, δεν είναι απειλή. Είναι υπόσχεση. Θα βάλω λοιπόν το χρονόμετρο εδώ. Και θα χάσω μερικά δευτερόλεπτα. Συνήθως είμαι υποθερμικός, να δούμε αν μετράει σωστά ή αν κάτι δεν πάει καλά. Και συνήθως, επειδή είμαι υποθερμικός, τα θερμόμετρα αργούν περισσότερο από το 1 λεπτό. Περιμένουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό ακριβώς, αν υποθέσουμε και ναι, μετράει σωστά, έχω 35,5 βαθμούς Κελσίου. Να το κλείσω. Να αφήσω και το άλλο στην άκρη και να πάμε λίγο στα τετριμένα μας. Στο πάνω μέρος το παχύ του κομμάτι είναι στα 20 χιλιοστά ή στα 2 εκατοστά. Το πάχος του είναι στα 9,2 εκατοστά και 9,7 με τον μπουτόν και τη βάση πίσω που βγάζουμε την μπαταρία. Μπροστά που έχει την ακίδα είναι στα 3,9 χιλιοστά και το βάρος του δεν πάει καλά σήμερα. Είναι στα 11,9 γραμμάρια. Και όπως είπαμε, έρχονται τα κρύα. Τα κρύα φέρνουν κρυολογήματα, τα κρυολογήματα πυρετούς, και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο fanboy που μέσα αυτά τα fanboys βάζω για τον εαυτό μου, που να σέβεται τον εαυτό του, που να μην έχει ένα θερμόμετρο της Xiaomi. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόν μας για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε μαζί. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!